Ομιλία του κυρίου Μάριου Δράμαλη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα «Στρατηγική αντιμετώπιση διεθνούς ενεργειακής κρίσης, επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης». Μεταξύ άλλων, ομιλητές ήταν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας, ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μιχάλης Κούπκας και ο διοργανωτής Μάριος Δράμαλης, πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Ενεργειακών Κοινοτήτων Ελλάδας. Σήμερα μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, για την αντιμετώπιση της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Ποιοι είναι οι τρόποι της κυβέρνησης από την αρχή που ξέσπασε αυτή η κρίση με τον Ουκρανικό πόλεμο και μέχρι σήμερα, ποια είναι όλα τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι σήμερα η ελληνική κυβέρνηση. Τι προτίθεται να κάνει για την πράσινη μετάβαση, διότι με τα προβλήματα φυσικού αερίου και πετρελαίου αναδείχθηκαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρειος Ελλάδα με 70% εγκαταστάσεων στην Βόρεια Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Μέσα προτάσουμε να γίνει και ένας οργανισμός με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είμαι έτοιμος να το διεκδικήσω αυτό για την πόλη. Και σήμερα θα ακούσουμε στην ομιλία και από τον κύριο Κούπκα, τον Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Αλλαγής του Δήμου, τα θέματα όλα του Δήμου, της περιφέρειας από τον κύριο Κώστα Γιουτίκα, που είναι Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, και από εμένα ό,τι έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα και τι είναι αυτά που θα κάνει από εδώ και πέρα σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες, τα φωτοβολταϊκά που έρχονται, γιατί έρχονται φωτοβολταϊκά και στα οικιακά αλλά και στα επιχειρηματικά με μπαταρίες. Ένα θέμα πάρα πολύ κρίσιμο, που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα για όλους και τους Δήμους και τις περιφέρειες και φυσικά την κεντρική κυβέρνηση, και αναφερόμαστε για τους τρόπους που πρέπει να βρούμε για να αντιμετωπίσουμε τη διεθνή ενεργειακή κρίση. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όλα αυτά τα χρόνια έχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική όσον αφορά την ενεργειακή κρίση. Πρώτος τομέας πολύ βασικός είναι πώς θα καταφέρουμε τα κτίρια, τα ενεργοβόρα τα οποία υπάρχουν στην περιφέρειά μας, πώς θα μπορούμε να τα θωρακίσουμε έτσι ώστε να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Δεύτερος άξονας πάρα πολύ σημαντικός είναι η προώθηση των μονάδων οι οποίες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Και ο τέταρτος βασικός άξονας είναι πώς θα δημιουργήσουμε ένα φιλικό περιβάλλον. Η Θεσσαλονίκη από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση έβαλε στην καρδιά της προτεραιότητας την αντιμετώπιση της. Έχουμε προχωρήσει σε μια δέσμη μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης ως Δήμος Θεσσαλονίκης προς όλους, πολίτες και επιχειρήσεις. Σταθερά εδώ και 3 χρόνια έχουμε πάρει την απόφαση να βάλουμε πλάτη στο ζήτημα. Μειώσαμε κατά 30% οριζοντίως τα δημοτικά τέλη σε όλους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δίχως παρενθέσεις, δίχως αστερίσκους, δίχως προϋποθέσεις, δεν έμεινε κανένας λοιπόν πίσω. Στην ομιλία του, ο κύριος Δράμαλης ανέφερε μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα μέχρι το 2040 με καλά και σωστά βήματα μπορεί να απεξαρτηθεί πλήρως από το φυσικό πετρέλαιο, ορυκτά καύσιμα και από οτιδήποτε άλλο που είναι ρυπογόνο και να μείνει μόνο η καθαρή ενέργεια.